Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, αγαπητά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Δήμου μας, εκπρόσωπε της Λιμενικής Αρχής, κύριε Παπά, κύριε Λεμπέση, πρώην Δήμαρχε Μιώνης, φίλες και φίλοι, αγαπητοί προσεκλημένοι, ελπίζω να μην τεχνάω κάποιον, συγχωρέσετε, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη μας, τον Παναγιώτη τον Νίκα, καθώς και όλα τα υπόλοιπα στελέχη της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς τους και τις ευχαριστίες για την πραγματοποίηση τέτοιων εκδηλώσεων που τιμούν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές της καθημερινότητας. Φυσικά είναι ξεχωριστή η στιγμή, η μέρα και για μένα ως πολίτης του τόπου αυτού, αλλά και ως περιφερειακός σύμβουλος, όπου μια τέτοια εκδήλωση λαμβάνει χώρο εδώ, στα Μαντρέκα της Ερμιώνης. Και αυτό τόσο για το πρώτο σκέλος, το τιμητικό, όσο και για το σκέλος της έκθεσης φωτογραφίας του φίλου μου και πολύ δραστήριου Γορτίνιου, του Βασίλη του Κουτουρμάνου. Είναι μια εκδήλωση η οποία θεωρώ ότι αυξάνει σε μέγεθος την πατριωτική μας συνείδηση, αναβαθμίζει τις σχέσεις που μακροχρόνια και ιστορικά έχουν καταγραφεί ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, την Ελλάδα και την Ουκρανία. Μην ξεχνάμε, από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση, εκεί ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρεία, και σίγουρα προσδίδει ξεχωριστή αξία και τιμή στην ελεύθερη, μαχόμενη, αγνή δημοσιογραφία. Θέλω να συγχαρώ όλους τους προσκεκλημένους δημοσιογράφους, πολεμικούς ανταποκριτές, φωτορεπόρτερ, εικονολήπτες και στο πρόσωπο αυτών και όλους τους υπόλοιπους που δεν είναι εδώ, αλλά και αυτούς που είναι ακόμα στην Ουκρανία. Όλο αυτόν τον καιρό και με κίνδυνο την ίδια τους τη ζωή, εν μέσω πολέμου και βομβαρδισμών, μας μετέφεραν λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις στον πόλεμο στη γειτονική χώρα. Να συγχαρώ φυσικά το Δήμο μας, το Δήμαρχό μας και όλα τα υπόλοιπα στελέχη του Δήμου για την πολύ άψογη αυτή διοργάνωση και φιλοξενία. Το Βασίλη, τον Κουτουρμάνο, την ΠΕΦΕ και όλα τα μέλη που τιμούν και αγαπούν την Ερμιώνη. Και επιτρέψτε μου να κάνω ειδική μνήμα στο συντοπίτη μας και φίλο μας και επώνυμο πλέον Ερμιονίτη, Θωμά Σκούρτη, που εδώ και πάρα πολλά χρόνια εναποθέτει τον ορίζοντα των προσωπικών του γνωριμιών και επαγγελματικών του σχέσεων και δημιουργεί εικόνες εξωστρέφειας και πολιτιστικής προβολής για τον τόπο που αγαπάει και έχει μεγαλώσει. Θωμά, σε ευχαριστούμε. Ελπίζω να είμαστε ακόμα στην αρχή. Καλή συνέχεια στην εκδήλωση, καλή επιτυχία και εύχομαι σε όλους τους επισκέπτες της Ερμιώνης να απολαύσουν την όμορφη Ερμιονίδα. Ελπίζω να έχουν τον χρόνο. Καλή συνέχεια.